Η κίνηση φέτος το καλοκαίρι ευτυχώς είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν πέρυσι. Έχει μια αυξητική τάση. Βοηθάει και ο τουρισμός φυσικά. Όσοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι έχουν μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και ελπίζουμε να συνεχίσει μέχρι αρχές του χειμώνα, τον Νοέμβριο ας πούμε, να τραβήξει δηλαδή περισσότερο. Και ο κόσμος γενικότερα έχει μια χαλαρότητα γιατί έχει δώσει, η αλήθεια είναι ο τουρισμός, έχει δώσει δουλειά στους ανθρώπους, οπότε αυτοί έχουν την άνεση να ψωνίσουν κάτι παραπάνω από ό,τι ας πούμε ξέρω εγώ. Όσο αφορά τώρα τις αυξήσεις που αρχινάνε και συζητιούνται πάλι, δυστυχώς βλέπουμε το πετρέλαιο, γενικά τα καύσιμα δηλαδή, πέλετ, πετρέλαιο, βενζίνες, όλα, και το ρεύμα και αρχινάνε πάλι και παίρνουν την ανιούσα, οπότε αρχινάνε και συζητάνε πάλι για αυξήσεις τιμών στις πρώτες ύλες. Μέχρι τώρα, αυτό που το τελευταίο τρίμηνο υπάρχει μια σταθερότητα ας πούμε, στις πρώτες ύλες. Αυτό που έχει ανέβει πάρα πολύ είναι το ελαιόλαδο. Εντάξει, αυτό θα κάνει τον κύκλο του και θα ξαναπέσει το χρήμα στην αγορά, οπότε δεν είναι και τόσο πολύ σοβαρό, γιατί είναι προϊόν το οποίο το παράγουμε. Αλλά οι υπόλοιπες πρώτες ύλες, αν αρχίσουν ας πούμε, τα άλευρα και τα υπόλοιπα βούτυρα, σισάμια και όλα τα υπόλοιπα είδη που χρησιμοποιούμε, αν αρχίσουν να ανεβαίνουν, δυστυχώς θα υπάρχει πρόβλημα πάλι στην αγορά και θα δούμε πάλι κύμα ανατιμήσεων και στα τρόφιμα ξανά, πιθανόν μέχρι το Σεπτέμβριο ή ίσως και αργότερα θα δούμε. Μακάρι να μην υπάρξει. Εμείς ούτως ή άλλως προσπαθούμε πάντα μικρές αυξήσεις που έρχονται να τις απορροφούμε. Και αυτό κάνουμε συνέχεια.